και συνεχίζω με τις 10 εντολές. Part 2. Μόνο για γυναίκες. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να παρασκευάσουμε το πρότυπο της σελίδας νοικοκυράς σύμφωνα με τις μελέτες που κάναμε σε όλη τη χώρα αλλά και με τις προδιαγραφές της ΕΟΚ. Παρακαλώ τους κυρίους συναδέλφους να ρίχνουν τις πρώτες ύλες στο χωνί και να ονομάζουν τα υλικά που χρησιμοποιούν. Χαλκάς και αλυσίδα. Αλυσίδα και χαλκάς. Για να είναι υποταγμένοι σε εμάς και να μη σηκώσει ποτέ κεφάλι. Γάντια της κουζίνας. Γάντια της κουζίνας. Τεμάχια 2. Για να πλένει τα πιάτα και να είναι τα χέρια της απαλά όταν μας χαϊδεύει. Καβούρια για τις τσέπες της. Για να μην είναι σπάταλη. Τεμάχια 2. Ρίξα 3 τεμάχια. Μάλιστα. 3 τεμάχια. Καβούρια για τις τσέπες της για να μην είναι σπάταλη. Τεμάχια 3. Ανέβα στο διακόπτη να γίνει το χαρμάνι. Πάμε! Βγάλε μου καλαμάτι τώρα με τις μελάνες. Κοριτσάκι μου, στο λέω και δεν τάρισα. Δεν μπορώ να σε ταΐζω εφόρου ζωής, το κατάλαβες. Άντε καθάρισε μόνη σου. Τι να κάνω, τι να κάνω. Ακούνε και λίγο την ουρά σου, ακούνε την ουρά μου. Σου χαμογελώ προκλητικά. Κοιτάξτε, όταν έχεις το μαχητό διαταραχές, να μην χαμογελάς, γιατί σου διατεράς τα χαμόγελα. Δεν μου λες. Για να σε δω. Τι λόγο σου εσύ ξέμεινες από το παζάρι? Δεν ξέμεινα, διάλεγα. Τελευταία και καλή. Αχα. Ημερομηνία λήξης έχεις? Ναι, τι είμαι, καμιά παρακατιανή? Για να δυο. Το 2018, μάλιστα. Δεν μου λες περικαλώ. Εγγύηση έχεις? Εγγύηση, τι εγγύηση? Εγγύηση ότι μέχρι το 2018 θα είσαι σώα, αρτιμελής
και θα εκτελείς αμελιπώς τα συζυγικά και σεξουαλικά σου καθήκοντα και θα γεννάς μόνο αγόρια. Δεν έχω. Τέλος πάντων, ας το παραβλέψουμε. Παρακάτω, για να δούμε τι πρίκα έχεις. Πεντάρι λέει στα βρυλίσια, αφαίρετο. Γράφει. Αχα, εντός σχεδίου, μάλιστα. Και μετρητά 188.000 περίπου, το περίπου γιατί το βάλατε. Χαλάμε και κάτι. Α, να μην χαλάτε, να φτιάχνετε. Δεν μου λες, παρακαλώ, το πεντάρι ρετυρέ είναι, ε. Ισόγειο με κήπο. Τι να το κάνω εγώ, θέλω να απολαμβάω το καφεδάκι μου ψηλά σε ρετυρέ. Θα σε πηγαίνω στο Λυκαβητό. Πάει στο διάλογο, ας το παραβλέψουμε γι' αυτό. Λοιπόν, τι άλλο μπορεί να δώσει για να σε πάρουμε. Ένα αυτοκίνητο. Μπεμβέ. Μπέι χατσουκουάρε. Τι αυτοκίνητο είναι αυτό, κουρδίζει. Όχι, βάζει το κλειδί στη μηχανή και τρέχει. Κοιτάξτε, σαν μη μου τα λες καλά. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που τα λες. Κοιτάξτε, εγώ για να σε πάρω πρέπει να κοιτάξω το συμφέρον μου. Για να με ροκάμα το πάμε δηλαδή. Διότι εγγύηση δεν έχεις. Σπίτι ρετυρέ δεν έχεις. Τα μετρητά είναι στο περίπου. Μπεμβέ δεν έχεις. Τι να σε πάρω να σε κάνω. Πες και το εξοχικό. Και το εξοχικό πες. Έχω εξοχικό στη λούτσα. Τι αφαίρετο. Αφαίρετο. Τι να το κάνω, μάμου, θα μας τον κρεμίσουνε, τι να το κάνω. Με φέρει σε δύσκολη θέση, διότι όλοι οι φίλοι μου έχουν πάρει καλύτερη πρίκα, δηλαδή. Εγώ θα σε πάρω, θα σε φορτωθώ μια ζωή στην πλάτη μου. Πρέπει να πάρω κι εγώ κάτι. Είσαι δύσκολη περίπτωση. Άντε, επειδή έχω καλή καρδιά και επειδή σε λυπάμαι, δηλαδή, είσαι αξιολύπητη. Πάει στο διάλογο, θα σε πάρω. Το όνομά σου πώς είναι. Μαρίκ. Ας το παραβλέψουμε κι αυτό. Το δικό σου το όνομα πώς είναι. Εμένα με λένε Αμάρανθο. Θα το παραβλέψω κι εγώ. Δεν κατάλαβα. Γαμπρέ μου. Και μου κούκλος είναι. Το μπουμπούκι μου. Να ζήσετε, μωρέ. Το μπουμπούκι μου. Είναι και καραφλό. Μ' αρέσει, τον θέλω. Θα το παραβλέψεις κι αυτό. Δεν είχε άλλον, μάμα. Τον θέλω. Φιάλτης Χριστέ μου. Ή, Μάρανθε, το Μάρανθε 7 παρά 20. Ορίστε. Σήκω, αργήσαμε. Είχα εφιάλτη, Μάρανθε. Πάω να κάνω ένα μπάνιο. Πάω να ρίξω λίγο νερό. Σήκω εσύ εν τω μεταξύ. Ορίστε. Μέχρι να κάνω ένα μπάνιο, ξύπνα λέω, 7 παρά 20, αργήσαμε. Σήκω. Έλα, Αμάρανθε, ξύπνα, έλα, μην κοιμάσαι, σήκω, Αμάρανθε. Τι άσχο εδώ να κάνω. Έχω να σωρθώ με σοβαρά πράγματα. Οικογένεια, σηκωθείτε! Αμάρανθε! Αμάρανθε! Ξύπνα! Βασίλη! Ανίτα! Τερέζα, σηκωθείτε!
πάθετε ανάξια. Σε αυτό το σπίτι δεν μπορεί κανείς να κοιμηθεί σαν άνθρωπος. Άνθρωπος, άνθρωποι μένουν σε αυτό το σπίτι. Γουρούνια! Ήθελα να ξέρω, μωρ, τι τις έχουμε τις ντουλάπες μέσα. Κοίτα τι μάζεψα μόνο. Σπίτι με το ποδίον είναι εδώ μέσα. Τι φωνάς, καλέ μου, μα πρωί-πρωί σ' ακούσαμε, σηκωθήκαμε. Τρελή είσαι. Τρελή είσαι, μα έχει πάσει τα νεύρα. Δεν φταίει κανείς όμως, εγώ φταίω εδώ μέσα. Εγώ το ζω. Εγώ που δεν σας αφήνω σκουλικιάσετε. Θα σκουλικιάσετε. Ορίστε. Ακόμα κοιμάσαι. Σήκω, παιδάκι μου, σήκω επιτέλους. Είναι βάρβαρο πρωί-πρωί, ας ξυπνάω. Όλοι αυτοί, έλα, Τερέζα, Ανίτα, έλα, Τερεζίνα μου, έλα, αγάπη μου, έλα. Έλα, Ανίτα, μην κάνεις την κοιμισμένη, έλα, τρέλα. Σήκω, παιδάκι μου, ξέρεις τι ώρα είναι. Για να σηκωθήκατε. Όλοι έχουν σηκωθεί, άντε, μπράβο. Εντάξει, σου να πιω σειρά, να πω στην τουαλέτα, θέλω μισή ώρα. Εν τω μεταξύ θα πάρεις το πρωινό σου, σύνδρε, πουλάκι μου, σήκω, έλα. Δεν μπορώ να φάω, μα κατουργέμαι. Έλα, θα σου δώσουμε πατεράτη, τάντε. Έλα, Τερέζα, γιατί μόνο μου σπάτε κάθε μέρα τα νευρά για να σηκωθείτε, μόνο γιατί. Σήκω, Τερεζίνα μου, πουλάκι μου, δεν ακούσα, έχεις κουβάδι, σήκω, πουλάκι μου. Να παντρευτείς νυχτοφύλακα και να κοιμάσαι μέχρι το μεσημέρι. Σήκω όμως τώρα. Άντε μπράβο. Βγάζουν λεφτά οι νυχτοφύλακες. Άντε να ακούτες πατρία. Άκου πατρία. Μίξα. Εμίξα. Μίξα. Ποιος έχει μίξες. Τίποτα έλεγα κάτι στο παιδί. Ανίτα να κοιμηθούμε ή να σηκωθούμε. Να κοιμηθούμε. Άντε πήγαινε για ύπνο. Ναι, όμως άμα ξανακοιμηθούμε θα έρθει πάλι η μαμά και μου σπάει τα νεύρα. Ε, Μάρικα, έλα. Αυτές οι κάτσες που στο διάλο είναι. Στο τρίτο σιρτάρι. Όλο σιρτάρι είμαστε εδώ μέσα. Μαρικά, πού είσαι. Μαρικά. Μαντήλη, Μαρικά. Ορίστε, Καζανάκη. Πού τη βρίσκεις, πού τη πιάνεις, μια ζωή στο καμπινέ. Έλα ρε κεραφιά, ζωή τελευταία πηγαίνει. Μαμά, πού είναι η Μαρκαδόρη μου. Μαμά και εμένα, το ρολόι μου. Μαμά και Χαρτιλίκη. Άντε, θα έρθεις καμιά φορά. Εσένα, σε φωνάζω, θα σας προλάβω. Μαντήλη, ρολόι, Χαρτιλίκη, Μαρκαδόρη. Ακόμα να ετοιμαστείς. Μάζευα το τραπέζι. Το πουλείς και το μαζεύεις. Ορίστε. Πάμε να φύγουμε γιατί έρθει σχολικό. Πούσε. Πες στην κυρία Στεργίου ότι θα περάσω αύριο τα απόγευμα. Τι δεν προλαβαίνω από εδώ. Φιλάκι, μαμά. Φιλάκι, αγάπη μου. Φιλάκι. Φιλάκι. Άντε, άντε. Φιλάκι. Έλα, πανηγύρω κοντά σας. Και πούσε. Μην ξεχάσεις να πάρεις φέτα γιατί κοτόπουλο χωρίς φέτα δεν τρώγεται. Θα φέρω το απόγευμα. Και πούσε. Μη φας αυγά τη γανιτά έξω, δεν ξέρεις με τη βρωμόλα να τη γανίζουνε. Με βούτυρο να τη γανίζουνε. Ούτε με βούτυρο θέλω να φας, δεν φας αυγά τη γανιτά, το κατάλαβες. Ε, τότε θα φάω βραστά. Πόπι, τελείωνε. Μόνες μας είμαστε πάλι τελευταίες. Άντε να δω πότε θα μας διώξουν. Άντε, πάμε. Δικηγορίνα. Όχι και δικηγορίνα, μόλις πήρα το πτυχίο. Για καριέρα έχω ακόμα μέλλον. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Πρέπει να βιαστείς. Διότι ο αριθμός της αυξανόμενης παραγωγής θα επιδεινώσει τα προβλήματα και σε λίγο καιρό στην Ελλάδα θα έχει τόσους πολλούς δικηγόρους που θα πρέπει ο κάθε Έλληνας να σκοτώνει κάθε μέρα και από δύο Έλληνες και να κάνει και 5-6 βιασμούς Σαββατοκύριακο για να σου δοθεί η ευκαιρία στην επόμενη δεκαετία να αναλάβεις κι εσύ κάποια υπόθεση. Όπως και να έρθουν τα πράγματα, εγώ θα πετύχω. Θα πετύχω. Καλή σας διαδρομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Οι γυναίκες, λέει, κάνουν μόνο για δακτυλογράφη και όχι για δικηγόροι. Οι γυναίκες, λέει, είναι χασοδίκησες, ενώ οι άντρες είναι καπάτσι. Οι γυναίκες, λέει, κάνουν μόνο για να κολλάνε χαρτόσημα και όχι να αγορεύουν. Κι εγώ ήθελα να ξέρω, γιατί δέχονται οι γυναίκες στα πανεπιστήμια. Καλύτερα από τα παράθυσες, διότι η θέση της γυναίκας είναι στο σπίτι. Και οι σπουδές μου, η καριέρα μου. Όχου, ποια καριέρα σου. Εδώ καριέρα δεν μπορούσα να κάνω εγώ που είμαι άντρας. Θα κάνεις εσύ που είσαι γυναίκα. Γιατί, μήπως δεν έχω ικανότητες. Έχεις ικανότητες, αλλά είσαι γυναίκα. Και είναι κακό αυτό. Μα δεν είναι κακό, αν είσαι στο φυσικό σου χώρο. Και ο φυσικός χώρος είναι το σπίτι. Εξάλλου, τι άντρας είμαι να μην μπορώ να σε ταΐσω. Να με ταΐσεις. Τι είμαι, μωρέ, σκυλί είμαι να με ταΐσεις. Όχι, δεν είσαι σκυλί αφού δεν δαγκώνεις. Α, δεν είναι σωστό. Να έχω τη γυναίκα μου να δουλεύει. Εξάλλου, τι θα πούνε τώρα οι δικοί σου. Η μάνα σου, η γειτονιά, ο κουμπάρος. Δεν μπορεί να ταΐσει μια γυναίκα. Λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν το βάζω κάτω. Κοίτα να δεις, Αμάρανθε, κακά τα ψέματα. Με ένα μισθό δεν τα βγάζουμε πέρα. Γι' αυτό αποφάσισα να δουλέψω κι εγώ. Αποφάσεις χωρίς να ρωτήσεις εμένα. Τι θα πει αποφάσεις. Θα κάνεις υπομονή μέχρι το 2016 που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Απεριμένεις. Ένα μήνα ψάχνω για δουλειά. Έφαγα τον κόσμο. Τίποτα, πουθενά. Δεν έχω, βλέπεις, και τα προσόντα. Τι, σου πήραν το πτυχίο? Όχι. Με πήρανε τα χρόνια, Μάρανθε. Ρε Μαρίκα, δεν θυμάμαι καλά. Το 2016 είπανε πως θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη ή την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Μην αλλάζεις κουβέντα, Μάρανθε. Βρήκα δουλειά. Θα δουλέψω. Να είναι καλά η πόπη που μου τη βρήκε. Τι δουλειά? Σε κότες. Τι, θα υπερασπιστείς το δικαστήριο κότες? Δεν έχει σχέση με δικαστήρια. Με κοτοπουλάδικο. Δηλαδή? Θα καλλιεργούμε κότες. Θα καλλιεργείτε κότες, δηλαδή αγροτική δουλειά. Ωραία ιδέα. Θα κάνω και καμιά αίτηση σαν αγρότης, να πάρουμε κανένα δάνειο, να αγοράσουμε κανένα αγροτεμάχιο. Θα ρωτήσω τον Τάσο. Αυτός, επειδή δεν δες αυτά, μπορεί να πάρουμε κανένα. Δεν μου λες, Μαρανθούρη, να δουλεύεις? Όχι, εσύ θα δουλεύει. Δεν είναι καλό. Καλά. Αυτό, μαντάμ, μη μου πεις ότι δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι κατακίτρινο μέσα. Πώς είναι έτσι? Ρε φίλε, ας ένα καρπούζα κάτω. Γιατί δεν θα αφήσω? Άμα θες να δεις από ποιο αυτή, ακούς καλύτερα να πας σε γιατρό. Εδώ η καρπούζα πουλάμε. Άμα δεν τα ακούσα, δεν μπορώ να το πάρω. Ελά, στο καρπούζι κάτω. Καλά. Λοιπόν, μαντάμ. Α, πουλήσαμε. Δεν μ' αρέσει. Εγώ ξέρω από καρπούζα. Μαντάμ, αυτά είναι κατά κόκκινο, δεν σ' άρεσε αυτό. Δεν λέει τίποτα, δεν καλά, λέει. Καλά, καλά. Ρε, η Μαρίκα, πώς από εδώ? Έτυχε να μένω εδώ. Ώστε έτσι, σύντος κι εγώ εδώ μένω. Βλέπεις, συνηθίζεται οι παντρεμένοι να μένουν μαζί. Και μια κι είμαστε παντρεμένοι, συναντηθήκαμε στο κατόφλι του σπιτιού μας. Κάνε το παπεράσω. Και λοιπόν, ρε Μαρίκα, αυτή η συνήθεια οδηγεί σε καυγάδες στο να μένουν μαζί. Διότι αν παντρεμένοι με αγχώρια, δεν θα τσακωνόντουσα ποτέ. Διότι δεν αβλεπότησα ποτέ. Είναι πολύ απλό. Αμάρανθε, έχεις άποψη και δεν μ' αρέσει. Είσαι καλά? Ό,τι και να έχεις, θα σου κάνω ηλεκτροσόκ και θα σου περάσει. Ήρθε λογαριασμός της ΔΕΗ. Αμάν, την έσφαξε ο γύφτος. Ρε Μαρίκα, από λίγο να ήμουν αστέστης. Παρά ένα τρίξιμο γλίτωσα δηλαδή. Τι λένε. Καλά, αυτό είναι χοντρό ψέμα, ε.
Ποιος νομίζει ότι είναι, θα τον φτιάξω εγώ. Βρήκε παιδάκι. Ήσαν εδώ μέσα. Ήθελα να σου λένε ότι οι γυναίκες κλαίνε. Από πού να αρχίσω, Χριστέ μου. Αμάρανθε. Αμάρανθε, θα καθυστερήσουμε λίγο να φάμε. Ορίστε κατάσταση. Να έρθουμε σε λίγο μπρος από τη δουλειά και να περιμένω κιόλα για να φάω. Να την πας εσύ. Πήγαινε την πέτσετα που σου λέω, άντε. Αφού βλέπει φωτογραφίδες. Βρέτε, φύγε από εδώ πέρα τώρα. Ουστ, φύγε. Καλά, μου χάλεσε η φωτογραφική. Πήγαινε την πέτσετα γρήγορα. Περίμενε. Μια πέτσετα δεν μου αφέρει κανείς. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, να το πεις, να το πεις. Άντε πήγαινε την πετσέτα τώρα. Ρε οικογένεια, ακόμα αυτή η πετσέτα! Ναι, δίκιο. Αλλά τώρα πού να βρω πετσέτα. Εδώ πρέπει να. Τσέτα. Τερέζα, πουλάκι μου. Τι θέλεις την ντουλάπα, Τερέζα. Δεν σου είπα να ζωγραφίζεις μόνο στη βεράντα, αγάπη μου. Τι ήθελες από την ντουλάπα? Μια πετσέτα ψάχνω για τον παπά, αλλά πού να την βρω με τέτοια καταστασία. Δεν σου είπα, αγάπη μου, όταν πιάνεις τις καθαρές πετσέτες θα πλένεις πρώτα τα χεράκια σου. Δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκες, πουλάκι μου. Αν σε βουτήξω από το μαλλί και σου το βγάλω τρίχα-τρίχα, θα το σκεφτείς? Όχι. Όχι, γιατί είσαι ίδια ο μπαμπάς σου. Φύγε, γιατί δεν σε... Δεν μου λες, Τερέζα. Ποιος έστειλε, πουλάκι μου, να πάρεις πετσέτα από την ντουλάπα? Η Ανίτα. Η Ανίτα, αγάπη μου. Ανίτα! Ναι. Έλα, καρδούλα μου. Θα τη φέρω για να σκουπιστώ με το κολόχαρτο. Γεια σου, παγουδί μου. Μπλό θα σε κάνω, αγάπη μου. Δεν μου λες, εσύ έστειλε την Τερέζα να πάρει πετσέτα από το σιρτάρι? Εγώ στο Βασίλη το είπα, καλέ μαμά. Στο Βασίλη, καρδιά μου. Βασίλη! Τι φέρε, μάνα. Καλώς το λεβέντι μου. Δεν μου λες, εσύ έστειλε την Τερέζα να πάρει πετσέτα από το σιρτάρι? Εγώ της είπα, αλλά και το σιρτάρι. Μπράβο, νάτο μου, νάτο μου, νάτο μου, το παιδί. Μπράβο, ρε μια πετσέτα, ρε παιδιά. Μάνα, σκάσε κι εσύ, δεν σου πάρω πετσέτα. Σκάστε. Ορίστε, στάπλετα, 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 καθαρή πετσέτα σου φέρνω, αμάραντε. Να πάρω διάλωσο σπίτι να το πάω, γουρούνια με είναι. Άκουσα ότι φέρνει εδώ είναι η πετσέτα. Πούντι! Τι? Περίμενε, πίτσα, περίμενε μισό λεπτό. Ναι, συγγνώμη. Θα σταματήσετε καμιά φορά τις φωνές εδώ μέσα! Ούτε να διαβάσετε μπορεί κανείς πια εδώ. Τελικά, ή σπίτι πρέπει να αλλάξουμε ή γονείς. Έλα, Ανίτα, άσε τηλέφωνο σου λέω, άσε να δεχτείς τις μπογιές. Έλα, σας πήρα γιατί τρελείς εδώ μέσα. Μένει κανένας εδώ? Μένει κανένας εδώ? Ανίτα, ποιος είναι αυτός? Ξέρω εγώ. Για πάμε να δούμε. Ορίστε, κύριε, τι θέλετε? Συγγνώμη, δεσποινής μου, ποιος είναι υπεύθυνος από το σπίτι? Ορίστε. Λέω, ποιος είναι αρχηγός του σπιτιού εδώ? Καλέ, πώς γίνατε έτσι? Α, υπογιές μου. Υπογιές σου, ποιος είναι ο αρχηγός της οικογένεια? Μισό λεπτό. Μαμά, σε ζητάνε. Τι θέλει, κύριος? Εσύ είσαι μαμά. Ορίστε. Ορίστε, κατάσταση. Και το κοστούμι καινούργιο του πλήρωσα, και ρεζιλιέγινα και το ξύλο της αρκούδας έφαγα.
Έλα, ένα αστείο έκανε το παιδί και είπε ότι είμαι εγώ αρχηγός της οικογένειας. Μα δεν είναι αστεία αυτά. Τι αναδρομή της έχεις δώσει. Μια οικογένεια είναι όπως ο λόγος στρατό. Να περάσουν τώρα σε ένα γυαλό χαμό. Εσύ δεν έχεις περάσει καν ούτε έξω από στρατόπεδο. Ενώ εγώ και ελικόπουλο ήμουνα και πρόσκοπος ήμουνα και θαλαμοφύλακας ήμουνα. Ακολούθησα την ιεραρχία. Ό,τι και να πούν τα παιδιά, εσύ είσαι ο λογαγός οικογένειας, βρε. Η μερίδα της δημαρχίας που έχουμε. Στο όνομά σου δεν είναι. Είναι. Το ρολόι της ΔΕΗ, στο όνομά σου δεν είναι. Είναι. Το τηλέφωνο, στο όνομά σου δεν είναι. Αφού είναι. Οι λογαριασμοί, στο όνομά σου δεν έρχονται. Αφού έρχονται. Το σπίτι που έχουμε. Το σπίτι ποιος. Το σπίτι είναι στο όνομά σου. Α, μην μπερδεύεις. Εδώ βρε μια κάρτα πιστωτική πήγα να βγάλω και αν δεν ήσουν εσύ να υπογράψεις δεν μου τη δίνανε, βρε, το θυμάσαι. Άρα ποιος είναι ο λογαγός, εσύ είσαι ο λογαγός. Κοίταξε, μια οικογένεια για να στηριχτεί θέλει γέρες πλάτες. Και εγώ κατέμεις έχω, αφού έχω, εγώ φταίω. Έχεις αγάπη, τρώγε τώρα να μην κρύω στο φέσου, άντε γράφω. Τι είναι αυτό. Τι είναι, τι. Μα για ειδούς μας πέρασες. Γιατί αμάρατε, τι έχει το ποτό. Γαρά είναι, βρε, μοσχοβολή. Έχεις βάλει αυτό που βρωμάει, τι είναι αυτό. Ποιο, το κάρι. Αυτό το κάρι, τι το βάζει, ρε Μαρικά. Εσύ μπορεί να μου πες όταν θες πικάνικο το κοτόπουλο. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Εγώ σου είχα πει πικάνικο, εννοούσα με ρίγανη, με περάκι, με σκορδάκι, αλλά ελληνικά. Όχι αυτό το ειδικό μου. Σταμάτα, Άλλοι με δυο κοτόπουλα περνάνε ολόκληρη εβδομάδα. Και εμείς δεν έχουμε ούτε για το βράδυ να φάμε. Και ωραία, το μεσημέρι με τον Γιώργο μας έφτασε. Είναι που δεν τους αρέσει. Αλλά πείτε με συγχύεις. Είναι αδερφάρα τα σκαλιά. Πού σε έβαλα. Έλα, παιδί μου, εδώ. Έλα. Πού είναι αυτό το πλοίο το παντελόνι μου. Στην δουλειά. Δεν είναι εκεί μέσα. Στα σιδέρατα. Ακού έγινε με τι απάθεια το λέει. Στα σιδέρατα, ρε. Κάνα κι εγώ τι σκατά θα βάλω να βγω απόψε έξω. Πρώτον να μιλάς πιο όμορφα και δεύτερον έχει άλλα τρία παντελόνια καθαρά και σιδερωμένα. Πρέπει αυτός και καλά να βρεις, δεν κατάλαβα. Ρε μάνα σε δισκοτέκα πάνω, βάλε κάτι καλό πάνω μου. Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή έτσι. Θα περιμένεις να φάω και θα στο πατήσω. Θα περιμένω γερός, δηλαδή θα πάμε τώρα, σε παρακαλώ. Έλα σήκω, σήκω, ας τα λόγια και πάμε. Λοχαγέ, δεν μιλάς εσύ. Μα για να μένει το παιδί να βγει το βράδυ ωραίος, υπάρχει γυναικοδουλειά στη μέση. Άντε πάτησε το τώρα. Αν να χαθείς βρωμόπεδο. Μουτράκια, μοναφαγάς δεν είναι, ρε. Όχι, ρε πατέρα, δεν είναι έτσι, αλλά κοίτα. Άμα μου φύγει ο Μάκης με τη μηχανή, εγώ μετά πώς θα πάω στην παραλία. Καταλάβες τι γίνεται. Μα ορίστε, και πρόβλημα μετάβασης. Ούτε να φάω δεν αφήνει. Στην πλάτη μου πήγε το φαΐ. Ούτε μια. Έλα, έτοιμο. Σιγά! Μην το τραβάς έτσι. Γεια σα, Ρωμανά. Ορίστε, κοίταξε να δεις. Όλοι εσένα δεν κοιτάνε με τον μπλε παντελόνι. Να. Φου αρέσω. Τσάου, γερό. Αφού ξέρεις και εσύ έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις πως είναι ψήρας. Φρόντιζε τα ρούχα. Φροντίζω, Αμάνθε. 18 ολόκληρα χρόνια δεν κάνω τίποτα άλλο. Φροντίζω. Κάνε το προφέρα σου. Άντε, τώρα της πει να σου φτιάξει καφέ. Φτιάξε ένα καφέ. Πω, σκέψου να μην ξεσκόνιζα. Πω, και κάθε παραπασίλου. Ρε γυναίκα, σιγά ρε γυναίκα, μου γέμισε τον καφέ σκόνη. Με συγχωρείς βρε Μάνωθε, δεν σε είδα. Καλά εμένα δεν με είδες τον καφέ, τον είδες και το γέμισε σκόνη. Θα σου φτιάξω άλλο Μάνωθε. Τι να μου φτιάξει, αυτό αχέστο να πούμε, μου χάσει τη διάθεση για καφέ. Άστο, πάει στο διάλογο, τώρα καφέ δεν πάει πίμα μέσα. Έχω εκδρομώσει το μήνυμα. Λοιπόν γέρο, πες μου παιχνίδι. Τι παιχνίδι. Μπράντιφερ. Ναι. Τι είναι αυτό, πιωτό. Όχι ρε παιδί μου. Κοίτα εδώ, over the top. Τι θα πιάνει στην πόρτα. Όχι πατέρα, over the top θα πει πάνω από την κορυφή. Α, που λέει και στην κορυφή κανένα. Έλα, φέρ το χέρι σου εδώ πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, εσύ με δύναμη θα με σπρώξεις από εδώ και εγώ από εδώ. Όποιος βάλει κάτω, άλλον νίξε, κατάλαβες. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, έτοιμοι, πάμε. Κάτσε μια στιγμή, δεν είμαι στη θέση. Έλα, βολέψου. Έλα. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι, ναι. Πάμε. Βγάλει το χέρι από τη ζαβολιάρη με ένα χέρι. Τότε πρέπει να αλλάξω θέση. Κάτσε. Έλα. Άντε να δούμε. Έτοιμοι. Ναι. Πάμε. Μαμά πεινάω. Τώρα παιδί μου τρώμε. Ένα λεπτό. Έτοιμο το κόκκινο παιδιά. Και μας αυτό το κέρατο πάλι μέσα το κάπρι. Πώς το λένε κάρι. Λοιπόν, συνεχίστε παράστρο στο τραπέζι. Τι με έσχισες. Αφού μίλησε η μάνα σου. Ήμουν αφηρημένος. Έλα πάλι. Ορίστε. Έλα. Έτοιμος. Ναι. Πάει. Έλα μπαμπά. Δες μπαμπά. Έλα. Τώρα μπορεί να σε νικήσω κι εγώ, έλα. Να με νικήσεις κι εσύ. Έλα, άρεστε. Έτοιμη. Ναι. Ναι. Πάει. Κάθε μέρα σε καλή αρχή.
Έτοιμη. Βολεύτηκες. Ναι. Φύγετε. Έλα, Τερεζάκη. Έλα. Έλα. Τώρα μου μίλησε εσύ. Είμαι αφηρημένος. Τελείωσε, πάω για ύπνο. Άντε, πάρε και τη μικρή μαλλί σου και σκέπασε την καλά, μην κρυώσει. Μπρος, άντε, για ύπνο. Ορίστε. Άντε, δεν έχει ορίστε, για ύπνο. Μπρος. Εβουλές, εσύ γιατί είσαι ακόμα εδώ. Θέλω να δω ειδήσεις. Δεν είναι σκόλος το πρωί, βρασικά του. Ανίτα, το πρωί έχεις φωτιστήριο. Να μην ξεχαστείς. Το θυμάμαι. Πάντα αγάπη μου. Σκέφτες το παιδί, ε. Τι έργο έχει. Τον καιρό λέει θα βρέξει, μπορεί και αν βρέξει. Γιατί πήγε 12 η ώρα. Και τέταρτο τελείωσε. Άντε μωρέ κρίμα, κι εγώ ήθελα να δω κανένα έργο. Έργα βλέπουν οι αργόσχολοι. Εμείς έχουμε δουλειά. Αμα, τι με πτώματα. Και πτώματα αναστέλνει. Η Ανίτα τώρα ανέβηκε, δεν κοιμήθηκε ακόμα. Και χθες δεν κοιμόταν. Πρέ το μάστερα τώρα τον παίρνεις, κανείς καμπάρι. Ο Βασίλης δεν έρθει ακόμα. Όχου, ο Βασίλης έρθει ακόμα. Η Ανίτα δεν κοιμάται, από σένα μπορεί να γίνει και σεισμός. Ρε Μαρίκα, μπας και δεν θέλεις. Όχι, μου αγαπητά. Είμαι κουρασμένη. Έλα, την ώρα ήθελες να δεις. Για να με πάρω. Ωραία, πάμε να κοιμάσαι και τραβά από το εγώ, δουλειά σου εσύ. Πάντα, κλείστε τη τηλεόραση. Μπρος, έλα μου, έλα να σου δείξω. Κάτι το έχω. Έλα. Μαμά, νερό! Τώρα! Κλείστο το ρημάδι! Το κλείσα. Σε ευχαριστώ, κύριε, που με έκανες ήλιο και δεν με έκανες εργαζόμενη νοικοκυρά. Σαν τα τρένα είμαστε. Μια ζωή το ίδιο δρομολόγιο ασταμάτητα. Μια ζωή. Τι λες ρε Μαρίκα, ποια τρένα. Πατίνια είμαστε, αφού έχει γίνει η ζωή μας πατίνι. Έλα μου, μιλάς και εσύ με ένα παιδί που έχεις. Τι να πάω, γομερ, που έχω τρία στο κεφάλι μου. Ναι, αλλά εσύ όμως δεν ζεις με τα πεθερικά σου. Ω, μάνα μου, αυτό είναι βάσο, νομολόγο. Άνιος όμως, δεν πάω κι εγώ πίσω. Να είναι καλά το ξεχικό στη Λούτσα. Κάθε Σαββατοκύριακο χρόνια τώρα κουβαλιέται. Πεθερά μου και πεθερά μου. Και τελευταία έρχεται και η μάνα με τον πατέρα μου. Ξέρεις τι να μπορεί να έχει το κεφάλι σου, 9 άτομα. Κάνε το να κάνε το άλλο. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Τι να μου πεις, να πάω να ταΐσω τις πάπιες. Αυτό να μου πεις. Κάτσε μου και σε μιλάς και εσύ. Τι ανάγκη έχεις εσύ. Εσύ είσαι καλύτερη του χωριού, το πήρες απόφαση. Θα ψηθείς μια και έξω, μια φορά. Εγώ όμορφη που ψήνομαι κάθε μέρα, τι να πω όμορφη. Τι να πω. Α, δεν είμαι το βλέπω. Δρόμο. Άντε. Ρωτάσω, ξέρεις τι λέω. Δεν παίρνεις την οικογένεια να έρθεις στη Λούτσα το Σαββατοκυριακό. Θα ερχόμουν, μωρέ. Αλλά αφού την ξέρεις τη γυναίκα μου, δεν πιάνει να σηκώσει ούτε μια χαρτοπετσέτα. Δεν θέλω η Μαρίκα να τα κάνει όλα, ντρέπομαι. Νανούλα μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι θα πάθει η Μαρίκα αν βάλει δύο πιάτα παραπάνω.
Στο κάτω-κάτω εμείς δεν την ανοχλούμε. Εμείς τάβλοι παίζουμε. Τάβλοι έμαθες. Άστο διάλογο. Τα καφεδάκια σου. Καλώς το. Όλα μου τα προλαβαίνεις. Όλα, όλα. Χρυσό κορίτσι συμπέθερε, χρυσό. Ναι, ναι, καλή, καλή είναι, καλή. Καλή. Ένα κομμάτι μάλαμα είναι. Για πες ρε στον τώρα που βρίσκεσαι. Για να παίξω. Άρα αυτό να είναι. Ντάμα. Έλα. Θα σε κουρέψω. Μετά ηλίκιο, έτσι. Άντε, μπράβο. Παιδιά, σας παρακαλώ, μη φωνάζετε. Με ενοχλεί ο θόρυβος. Ορίστε. Τίποτα, Μάρανθε. Τι είναι τη δουλειά σου, στα παιδιά μιλάω. Μα είναι αυτό που έχει βάλει, αδερφάκι μου. Έχω πάρει υποτροφία στην Περσία για το τάβλι, δεν είναι. Εγώ πετάω. Τερέζα. Σε τρέψε. Έλα, έλα, Μίκο. Ρε, αφού όταν με ακουμπάς, φτιάχνομαι, το ξέρεις. Εντάξει, θέλουμε τίποτα άλλο. Το χταπούν δεν το φέρες. Δεν έχει βρε μαρανθούλη μου, τέλειωσε το χταποδάκι. Καμιά ούτε τον γλυφίδα. Δεν τον γλυφίδισε μέσα. Και χαρτοπατσέτες. Χαρτοπατσέτες μέσα. Και καμιά πατατούλα τη γάνεις από αυτές που τόσο ωραία φτιάχνεις. Να σου περιμένει, ας πούμε, ο κόσμος ρωτάει. Νίκη μου θα πάρεις κάτι, ρώτησε. Νίκη μου θα πάρεις κάτι. Ε, ναι, ένα φραπέ με ice cream αν έχεις. Αχ, την έπιασα τη δικιά σου. Είπε ice cream και αυτό ξέρω τι θα πει. Θα πει παγωτό. Και παγωτό με καφέ δεν πάει. Ποιο σου είπε, Χρυσή μου, ότι δεν πάει. Πάει καφέ με παγωτό. Θες δηλαδή καφέ με παγωτό. Ναι, αν έχεις. Δεν έχω. Ε, τέλος πάντων, φέρε μου ένα φραπέ με ένα καλαμάκι και ένα παγάκι. Και ένα παγάκι. Πατατούλες. Και αν δεν μιλήσεις και τίποτα άλλο, φέρε. Ναι. Ξεροψημένες πατατούλες. Ξεροψημένες, Τάσο. Έλα. Έλα, Ρέζα, Κωστάκη. Αφήστε εδώ να, να φάτε το πρωινό σας. Έτσι, μπράβο. Έλα. Έτσι. Εδώ, κάτσε, κάτσε, κύριε Ταβά. Άντε, μπράβο. Όλα έτσι. Άντε, μπράβο. Ωραίο, συμπεθέρα, το σπίτι το έκανε ο Αμάρανθος. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Όχι και ο Αμάρανθος, συμπεθέρα, με αυτό το σπίτι υπήρχε, το έφτιαξε ο Μπάμπης. Γιατί ο Μπάμπης είχε φτιάξει καλύβι, αν δεν ήταν ο Αμάρανθος, δεν θα γινότανε ποτέ το σπίτι που είναι τώρα. Τι λες τώρα, συμπεθέρα μας, τι έδεσε. Μα τι λες τώρα, το παιδί ξόδεψε τα μαλλιά της κεφαλής του. Εμείς καράφλα τον παραλάβαμε. Έλα. Αμάν καλή μαμά, έχω παρακαλέσει τον Αμάρανθο να μου βάλει εδώ μια πλάκα και δεν μου βάζει. Εκεί στάθηκε Μαρίκα, στην πλάκα. Έχει κάνει τόσα και τόσα ο Αμάρανθος εδώ μέσα. Έχει κάνει πολλά μητέρα. Πλάκα δεν έβαλε εδώ. Έλα παιδί μου, θα τη βάλει κι αυτή, θα τη βάλει. Έλα κορίτσι μου. Κάνε. Γιατί δεν έβαλες καπέλο βρε μαμά. Το έδωσε στη συμπεθέρα. Καλό μπάνιο. Ακού να δεις Μαρίκα. Το φαγητό του να του έχεις έτοιμο μόλις γυρίσουμε ακριβώς την ώρα του. Θα το έχω, μωμό. Τσιμουδιά, θα μου πάρεις στίκερ. Θα σου πάρω και στίκερ. Τι κάνετε μωρέ εδώ μέσα, γιατί δεν πάτε στη θάλασσα, σκοθείτε ρε, τι κάθεστε. Κολλήσατε κοριούς που βγάλετε μωρέ καλοκαιριά. Τώρα καλέ. Πάρ' το καπέλο της γιαγιάς να το πας. Ποιας γιαγιάς της. Σ' ακούσω πατέρα σου μωρή καήκαμε, όχι στη δικιά μας. Σκοθείτε παρακάτω, καμιά δουλειά μωρέ. Σκοθείτε. Συγγνώμη, βρε Αμάρανθε. Εσύ μου τη σπάς συνέχεια. Συγγνώμη, αγάπη μου γλυκιά. Σκατόπεδα. Αρχίτε, αγάπη μου. Όχι, Χρυσό μου, σε λίγο τελειώνουμε. Κάνει υπομονή. Μα πότε θα πάμε στη θάλασσα. Θα πάμε, αγάπη μου, μη βιάζεσαι. Τι να σου πω, Μαρίκα μου. Αυτή η μυρωδιά της κουζίνας, γενικά, εμένα προσωπικά μου παίρνει αλλεργία. Γιατί, πουλάκι μου, εσύ στο σπίτι σας δεν τρώτε, δεν μαγειρεύετε. Ε, και βέβαια τρώμε. Και πού τρώτε. Στο σαλόν, α, όχι, κατάλαβα, στο καμπινέ. Έτσι, εκεί που είναι και τα αποσμητικά για να κιάρωμα, έτσι. Τι λες, Χρυσή μου. Εγώ δεν μαγειρεύω. Ο Τάσος μου έχει φέρει μια γυναίκα και μαγειρεύει αυτή. Και εσύ τι κάνεις. Εγώ δεν τρώω φυσικά. Και όταν δεν τρως, τι κάνεις όλη μέρα, πώς ασχολείσαι. Τι να σου πω, Μαρίκα μου. Ήμουνα που ήμουνα πνιγμένη, τι το θέλα η άμυρη. Πήγα και γράφτηκα και στο κολυμβητήριο. Αχαχα, δεν ξέρεις μπάνιο. Καλέ, όχι γι' αυτό. Για να γυμνάζομαι. Έχεις δίκιο. Στην ηλικία μας αρχίζουν τα άλατα. Η χυρσή, ο φλεβίτης, πρέπει να προσέχουμε. Τι λες, Μαρίκα μου. Για άλατα και κυρσή. Εγώ γενικά προσέχω το σώμα μου. Πού να καταλάβεις εσύ. Τέλος πάντων, πάω να δω τι κάνουν τα παιδιά. Αν χαθείς ξυπασμένη, τσόκαρο, προσέχει το σώμα της. Γιατί εμείς δηλαδή... Ρε γυναίκα, τι παντάμες και έκανε. Ρε γυναίκα, να τι πήγε μάρες, τι όμορφο το έκανε. Το φαϊκάκι, το φαϊκάκι, το φαϊκάκι.
φαΐ. Έχω φαΐ για σένα. Μην αγωνιέσαι, παιδί μου. Να πάμε έξω να φάμε καλαμαράκια. Μην ανησυχείς. Παιδιά, τι να σας πω, αυτά τα μακαρόνια, πατάτες, όλα αυτά γενικά παχαίνουνε. Δεν μου αρέσουνε. Επάνω εδώ πίσω και τους άλλους. Έλα, Τερεζάκη μου, ετοιμάσου. Έτοιμη. Μπράβο. Βρε, παιδιά, άντε να ετοιμαστούμε να φύγουμε. Ρε, γυναίκα, πετά να πάω στο κεφάλι μιας φιλοξενωμένης μακαρόνια. Αχ, μωρέ, μάραθε, μέχρι εδώ με έφερε, μέχρι εδώ θα της τα πέταγα όλα να μ' άφηνες. Συνετήσου λίγο, σε παρακαλώ, άντε, βάλε τώρα κάτι απάνω σου να πάω να φάμε έξω. Άντε, μπράβο. Να βάλω, μάραθε, φτιάξου λίγο. Τι θέλεις να βάλω. Βάλε κάτι, να ενίκη, πώς είναι ενίκη, δεν βλέπεις πώς είναι ενίκη, κοκέτα. Βλέπω πώς είναι ενίκη, μάρα. Άντε, μπράβο. Βλέπω, μα. Σήμερα το καλό στο χέρι, το όχι. Όπα τον έχω σκίσει. Τάσο, έλα βρε αγόρι μου, άφησε τα χαρτιά, έχω ξελιγωθεί της πείνας. Ναι, μωρό μου, έρχομαι αμέσως. Δύο λεπτά. Άντε, ετοιμάσου, τελειώσου. Δεν την νίκη, μάνα, το νίκη. Σαν την νίκη να γίνω, μάνα, δε. Έλα, Τερέζα, μην κυλιέσαι κάτω. Άντε, σήκωτή σου. Άντε, θα φύγουμε. Νίκη μου, μην την παραξηγήσα παρακάτω. Είναι λίγο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, την έχει πειράξει η θάλασσα, το ιόδιο, καταλαβαίνεις τώρα. Καταλαβαίνω, αμάνανθε. Αυτή η μυρωδιά της κουζίνας είναι ανυπόφορη. Μπαμπά, δεν είναι που λέει, έχει μακαρόνια. Άντε, βρε χαζί. Μα αυτό το είδε, σου λέω. Έλα, Σιμώνε, πάμε. Υπάρχει ένας αλάνθαστος τρόπος για να καταλάβουμε αν τα καλαμαράκια είναι φρέσκα ή μπαγιάτικα. Κάνουμε το εξής. Παίρνουμε ένα καλαμαράκι και το βάλουμε στο στόμα ενός κολλιού. Βέβαια, κολλιό δεν έχουμε. Κάνε μπαμπά τον κολλιό εσύ να τους δείξω. Ορίστε, να έτσι. Τα πετάμε και τα δυο μαζί στη θάλασσα, σαν δόλο. Αν κάποιο ψάρι πάει και φάει το καλαμαράκι, τότε σημαίνει πως το καλαμαράκι είναι φρέσκο. Αν φάει τον κολλιό και αφήσει το καλαμαράκι, τότε σημαίνει πως είναι ο κολλιός φρέσκο. Ναι, αλλά κι αν δεν φάει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι γίνεται. Τότε παραγγέλνει μια χειρινή πριν τώρα. Καλό! Γεια σου, Τασούνι, γεια σου. Λοιπόν, το ψάρι είναι πολύ φρέσκο, παιδιά. Κάτι ξέρω κι εγώ. Για πες μου, ρε Μαρίκα, τι του ζήλεψες του Αμάρανθου, την ομορφιά του ή τη μόρφωσή του? Άσε, τους είδα τους μορφωμένους, στο πανεπιστήμιο. Σου έχω πει για ένα δεσμό που είχαμε ένα φοιτητή της ιατρικής, το Στάθη.
10 ολόκληρα χρόνια. Και όταν πήρε το πτυχίο, ήθελε και την ανάλογη πρίκα για να ανοίξει ιατρείο. Εγώ δεν την είχα και έτσι έφυγε η αγάπη. Έμεινα μόνη μου. Βρέθηκε κοντά μου ο Αμάραντος, το καλό και εργατικό παιδί της γειτονιάς που μου συμπαραστάθηκε. Και όταν μου ζήτησε να παντρευτού, το παντρεύτηκα. Αχ, Μαρκάκη. Λοιπόν, αυτό το χθεσινό δεν το χωράει. Έλα, ρε παιδί, ακόμα εκεί είσαι. Εσείς τουλάχιστον φάγατε και έξω. Εγώ τι να πω που την κάνεις μια σκάφη και φταίδες για να δερλικώσουνε. Καλά, κι εγώ που έφαγα καλαμαράκια έτοιμα σερβιρισμένα από τη μύτη μου βγήκανε. Ξέρεις μέχρι τι ώρα έκανα λάντσα. Μέχρι ώρα τους έστειλε να περίμενε όταν γύρισα πίσω. Άντε να μαζέψεις όλα εκείνα τα τσουμπλέκια από τα καμένα φαγητά. Μακαρόνια πεταμένα κάτω. Τάξε και εκείνο το βούρλο να μπαίνει να βγαίνει και να ζητάει ice cream με καφέ. Άκου μωρή μυαλό. Πίνει καφέ με παγωτό. Μόνη της το. Εγώ θα την ξεμάλιαζα, Μαρίκα μου. Δεν σου είπα τι της έκανα. Εγώ καλά κάτι πιο πουτά το μακαρόνι. Και είμαι έτοιμη να τα φέρω στη μωρή, αλλά τα βουτάει ο αμάνατος και τα βάζει μέσα στο σόβρακό του. Τέτοια κακιά γυναίκα είναι όμως. Ποιος θα το πληρώσει, εγώ. Θα πλύνω εγώ το σόβρακο, αλλά τον ευχαριστήθηκα όμως. Καλά, άστα. Τώρα μα τώρα, πού δεν μπορείς να μου πεις τι σημαίνει. Άκου, ο αμάνατος στρατηγός, φεύγουν όλοι από δίπλα μου και να πεις ότι μ' αρέσουν οι στρατηγοί. Μα δεν τους πάω καθόλου. Τι μόρτο. Φιλοσοφία θέλει ρε Μαρίκα μου, δεν τους έκανε σκέφη και άρχισε να φαντάζει ότι σου έρχονται στο κεφάλι. Απίθανο είναι αυτό που λες. Κάτι σημαίνει, δεν μπορώ. Τι απίθανο Μαρίκα μου, και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα. Παραδείγματος χάρη, όταν κάνω κι εγώ έρωτα με τον Μιχάλη, σκέφτομαι τα ψώνια, το πείμα του παιδιού που το έχει στο σχολείο, το τι θα μαγειρέψω. Και έτσι περνάει η ώρα χωρίς να το καταλάβω. Δεν κατάλαβα. Όταν με τον Μιχάλη, δεν καταλαβαίνει. Ξέρεις πολλές γυναίκες μετά από 20 χρόνια γάμου να καταλαβαίνουν. Εσύ Μαρίκα μου καταλαβαίνεις. Άμα δεν είμαι πτώμα στην κούραση, έχω συμμετοχή. Και πότε δεν είσαι πτώμα Μαρίκα. Εδώ που τα λέμε, ποτέ. Λοιπόν ξέρεις κάτι πω. Εγώ γεννήθηκα πτώμα στην κούραση. Περάστε κυρίες μου. Ελάτε, είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά με περιμένετε, γι' αυτό ήρθα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Ήρθα κοντά σας όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να σας δώσω ομορφιά και στοιχεία. Περάστε από εδώ, ρίχτε μια ματιά. Τα κραγιόν μας, οι κολόνιες μας, οι πούτρες μας, οι κρέμες μας από εδώ, τα πινέλα μας είναι όλα στη διάθεσή σας για να σας κάνουν τη ζωή σας πιο όμορφη και να σας κάνουν πιο όμορφες και πιο προκλητικές από ό,τι είσαστε. Αυτό, γονείς, βάφη. Βάφη από όλα, γονείς, αλλά πιο πολύ είναι για τις λεπτομέρειες. Καταλάβατε για... Δεν είναι λεπτομέρειες. Δεν είναι για άσπρισμα. Όχι, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για όλες τις δουλειές αυτό. Και κυρία είναι για αυτό το συνολάκι. Μπορεί να το φοράτε όταν πηγαίνετε για τένις. Και προσφορά του Άρη, κυρία μου, προσφορά του Άρη μία ρακέτα με δύο μπαλάκια. Δεν πουλάμε, δεν πουλάμε. Εμείς προσφέρουμε, ομορφαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστώ, 4 εκατοστάρικα. Κυρίες μου, μην αφήνετε το χρόνο να ροκανίζει τον εαυτό σας. Ελάτε μαζί να συζητήσουμε για την ομορφιά σας. Και το σερ, κυρίες μου, ίσως ήρθε η ώρα για lifting. Εσείς, κυρία μου, είσαστε για ένα... Τι είπες, ρε. Φύγε από εδώ. Φύγε, βλάκα. Δεν καταλάβατε, κυρία μου. Ήταν για lifting, κυρία μου, μιλάμε. Έχουν κάνει καλύτερες κυρίες σήμερα. Φύγε, ρε. Τι είπε μωρέ ότι θέλει να μου κάνει. Δεν κατάλαβα Μαρίκα μου, αλλά καλά του κάνες. Αυτός πήγε να μας βγάλει στο κλαρί. Στο καλό και άργησε. Καλά η Μαρίκα που πάει. Τελείωσε. Δεν αισθανόταν καλά και πήρε άδεια. Άντε κορίτσια, αφήστε το πηγαδάκι και λάτε. Καλά, ερχόμαστε. Πέρα κάτι ακόμα ρε παιδί μου. Έλα, άντε πάρα δρόμο τώρα. Ωραία, ας πάντουμε τέτοια μύτη. Μαμά.
σημασία είναι αυτό που έχεις μόνο αδερφάκι μου και εσύ. Πού είσαι, Μαρίκα, θα πεταχτώ εγώ μέχρι την Κιάβα να πάω κανένα κρασί και να πετάξω και τον Τάσο μέχρι τη στάση, έτσι. Γεια σου, Μαρίκα. Θα πάρω κανένα βράδυ την ίδια αρθούμε. Που έχεις αδιαθετήσει αυτό το μήνα. Γιατί? Μόνο τότε δηλαδή έχω το δικαίωμα να κάτσω. Όχι, αλλά μα μου θέσει ξαφνικό. Γιατί δεν έβαλες τα κρασιά στο ψυγείο, Αμάρανθε? Ορίστε. Λέω τα κρασιά στο ψυγείο να τα βάλεις. Θα τα βάλω στο ψυγείο? Ναι, Αμάρανθε. Στο πάνω ράφι, Αμάρανθε. Ρε Μαρίκα, να φωνάξω κανένα γιατρό. Δεν αισθάνεσαι καλά, Μάρα? Όχι, μάνα μου, για μένα, για σένα. Όχι. Είσαι καλά? Εγώ είμαι μια χαρά. Είσαι σίγουρη? Μια χαρά, Μάρα. Βάλε τα κρασιά στο ψυγείο, σε παρακαλώ. Να τα βάλω. Όχι, δηλαδή, χαίρομαι πραγματικά που είσαι εντάξει. Να είσαι καλά, Μάρα. Στο ψυγείο, ε? Στο πάνω ράφι. Εδώ, αγάπη μου, έλα. Μα είσαι καλά? Να τα πάλι. Καλά είμαι, πουλάκι μου, γιατί? Με το μπάνιο είναι γεμάτο νερά και εσύ κάθεσαι. Εγώ κάθομαι και εσύ είναι το μπάνιο γεμάτο νερά. Να τα σκουπίσει όποιος τα έκανε. Καλά τα έκανε εγώ, πάνω τα σκουπίσω. Όχι, 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 κάτσε. Θα τα σκουπίσω εγώ, αγάπη μου. Μην γλιστρήσεις και έχουμε άλλα. Πά. Πού είσαι? Πήγαινε να μου φέρεις γρήγορα τις φουντερίες. Αμέσως. Ναι, μαμά. Μάτι ήτανε. Μόλις την ξεμάτιασες, συνήλθε αμέσως. Να μπει και κάποιος στιέψε και να πούμε και τον καφέ και να βάλει τις φρυγανιές. Αν θα πεις το φλιτζάνι το έκανε. Και τα ψίχουλα τα καθάρισε. Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει εδώ μέσα. Μπαμπά, πού είναι το γάλα μου? Τώρα με αναρτά στη μάνα σου ρώτα.
μαλλιό μου στην καρέκλα από τσίπα. Τώρα άντε να βρεις άκρη εδώ μέσα. Στο δικάς. Κι αυτά. Κι αυτά. Σοβαρά. Δεν βαριέσαι ρε Πόπη, συμβαίνουν αυτά. Άνθρωποι είμαστε. Μας, τι, δεν ήρθε σήμερα η Μαρίκα στη δουλειά? Α, δεν ήρθε. Και τι, παίρνεις και σπίτι και δεν απαντάει, δεν είναι ούτε σπίτι. Ώστε έτσι, ε. Καλά, θα ψάξω να την βρω. Εντάξει. Με τον άντρα σου, εντάξει, καλά, ε. Τον πήρατε καλά, έτσι, περαστικά. Εντάξει, γεια σου μου, γεια χαρά, γεια. Ναι. Έλα, μπαμπά. Έλα, ρε, Ανίτα, εσύ. Έλα, μανούλα μου. Τώρα μόλις θα σε έπαιρνα. Ναι. Για δώσε μου τη μάνα σου, εκείνη η μάνα σου ήρθε. Δεν είναι εκεί. Ώστε δεν είναι εκεί. Και δεν έχει πάει ούτε στη δουλειά. Στο λέω να το ξέρεις, δηλαδή. Το φαΐ, ποιο φαΐ. Ούτε μαγείρεψε. Α, δεν μαγείρεψε. Καλά, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, θα έρθω νωρίς εγώ και θα φέρω μια πίτσα. Χωρίς μανιτάρια, εντάξει. Χωρίς μανιτάρια, ναι, χωρίς μανιτάρια, εντάξει. Μπράβο. Εντάξει, γεια σου. Μπράβο, Μαρίκα. Και τώρα τι κάνουμε. Τάσο, Τάσο. Έλα, δω με. Έλα, ρε, κατέβα κάτω. Τι έπαθες πάλι. Κατέβα κάτω. Όπα. Έχασα τη γυναίκα μου. Τώρα μπορείς να μου πεις τι κάνουμε. Τι παίρνω πρώτα, αστυνομία, νεκροτομείο, φαρμακείο. Ή παίρνω πρώτα νεκροτομείο, μετά φαρμακείο και μετά αστυνομία. Έλα, βρε, τι τα ανακατεύεις έτσι. Θα πάρεις πρώτα την αστυνομία. Θα πάρω το 166. Ε, βέβαια. Ε, το τηλέφωνο, δεν τα ακούς. Αυτή θα είναι. Ναι. Ναι, έλα, ρε, Μαρίκα, εσύ. Έλα, ρε, Μαρίκα, και σπαζοχόλιασα. Είσαι καλά. Είσαι καλά. Τότε γιατί δεν πήγες στα κοτόπουλα σήμερα? Γιατί πήγα στο κομμωτήριο. Κούκλα είναι, Μανούλα. Σε ευχαριστώ, Τερεζάκη. Τερεζάκη μου, δεν σου είπα να μην τρως τις γωνίες. Πάρε όλα τα μάτια, αγαπημένα. Να, ορίστε. Δεν μου λες, γυναίκα, έχουμε καμιά γιορτή σήμερα? Γιορτή? Όχι, δεν νομίζω. Γιατί? Γιατί πήγες τότε στο κομμωτήριο? Δεν κατάλαβα. Στο κομμωτήριο πάνε οι γυναίκες όταν έχουν γιορτές. Αν περιμέναν τότε να δουλέψουν τα κομμωτήρια, θα είχαν κλείσει όλα. Δηλαδή, αν κατάλαβα, πήγες στο κομμωτήριο να βοηθήσεις να μην κλείσει, ε. Πήγα στο κομμωτήριο γιατί ήθελα να πάω. Το θέμα έκλεισε και ας μην το συζητάμε άλλο. Ας αλλάξουμε συζήτηση. Ανίτα, πήγες στο φροντιστήριο? Ε? Λέω, φροντιστήριο, πήγες? Ε, πώς, ναι, πήγα. Και έπειτα γύρισα εδώ. Ε, βέβαια, χρυσό μου, έπειτα θα γύρισες εδώ. Πού θα πήγαινες? Ραντεβού? Ε, όχι, βέβαια. Κάνεις καλά που γυρίζεις έπειτα εδώ. Βασίλη, τι έχει απόψη τηλεόραση? Μπάσκετ. Μπάσκετ, δεν έχει τίποτα άλλο? Έχει δυναστεία. Δυναστεία, θαύμα, θα δούμε δυναστεία. Πήγαμε. Αμάραντε, αμάραντε, γιατί αφήνεις και μαζεύονται τόσα πιάτα στο τραπέζι? Σήκωσέ τα, σε παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, παιδιά, πάμε. Να τη βούμε Ορσαλία. Όχι, δεν αρέσει. Έβρεσε ένα όνομα εσύ, Τερέζα μου. Μαρίκα. Μαρίκα. Βρήκα πώς θα λέμε αυτόν. Αυτόν λοιπόν θα τον πούμε Αμάρανθο. Αμαρανθούλη, Αμαρανθούλη. Ορίστε. Αμαρανθούλη. Δεν μου λες τι δουλειά έχει το παιδί εδώ πέρα τέτοια ώρα. Έχει ξανάρθει το παιδί ποτέ εδώ? Όχι, ήρθε να βαφτίσουμε τις κούκλες του. Μπρος. Άντε γρήγορα στο δωμάτιό σου. Θέλουμε να κάνουμε βαφτίσια. Άντε στο δωμάτιό σου, μπρος. Δεν θα το κάνω, μπαμπά. Πρέπει να πας σχολείο αύριο το πρωί. Ορίστε. Τι το μάτι σου, μπαμπά! Τίποτα δεν έχει. Έλα, εντάξει, τρίχα ήταν. Άντε μπρος, στο δωμάτι σου. Πήγαινε, πήγαινε να κοιμηθείς, Τερέζα. Πάντως, μαμά, δεν είσαι εντάξει. Τι έγινε? Πάλι με πετάξαν έξω. Νομίζω ότι ξέρω τι έχει, μαμά. Τι έχει? Μάλλον είναι όγκιος και δεν ξέρει τι να κάνει. Κουταμάρες. Εγώ λέω ότι άρχισε να παίρνει ναρκωτικά. Όχι. Εγώ φταίω. Εγώ που τους βούτυξα το 500 μέσα από την τσάντα για να πάω μια ηλεκτρονική κούκλα. Αλλά αύριο θα σου το δώσω πίσω. Δώσ' τον. Δώσ' τον, θα σου το δώσω εγώ πίσω. Μπορεί να είμαι μικρή, αλλά δεν είμαι χαζή. Εσύ θα το φας. Να, μη σου δώσω. Δεν μου λες, Μαρίκα. Το θερμοσύφωνα για τον άναψε. Γιατί? Θα κάνεις μπάνιο τέτοια ώρα? Κάθε βράδυ δεν κάνω μπάνιο.
Απόψε δεν θα κάνουμε μπάνιο. Ορίστε. Λέω, δεν θα κάνουμε μπάνιο. Και γιατί δεν θα κάνουμε? Γιατί δεν είναι κάθε μέρα τα γενιού. Ρε Μαρίκα, τώρα μην περνάει στους Αγίους με τα ψυχικά σου καθήκοντα. Τέλος πάντων, Αμάρα, θα ενιστάζω. Θα τα πούμε άλλη φορά. Καλή. Α, όχι άλλη φορά, θα τα πούμε τώρα. Με σένα τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν πας στη δουλειά, δεν μιλάω. Αφήνεις τα παιδιά νηστικά, δεν μιλάω. Με βάζεις και πλένω μια στίβα πιάτα στον οροχήτη, δεν μιλάω. Πας στο κομμωτήριο, πάλι δεν μιλάω. Λοιπόν, έτσι που το πας εσύ, με αναγκάζεις να ξαναγυρίσω πάλι πίσω στην εφηβική μου ηλικία. Και δεν είναι ώρα για πισωγυρίσματα. Εντάξει. Και εμείς ο Αμάρανθ. Α, τώρα φτιάχτηκα, δεν μπορώ. Εγώ ανιστάζω. Καληνύχτα, Αμάρανθ. Ναι, αλλά εγώ δεν ανιστάζω. Τερέζα. Α. Τερέζα. Ναι, μπαμπά. Τερέζα! Όχι! Πού θέλω να κοιμηθεί! Τερέζα! Όχι! Πάμε πάλι για βαφτίσια! Όχι! Όχι! Τερέζα! Δεν μου λες να κάνω! Τερέζα! Όχι, Τερέζα! Τερέζα, αγάπη μου! Τερέζα! Κοιμήσου εσύ! Δεν μου λες! Αυτό πώς θα βαφτίσατε εδώ? Αμάραθο! Αυτό θα το βγάλουμε μπαλάντα τελά τρόμπα! Α, για μένα θα το βγάλουμε! Και αυτή εδώ πώς τη βγάλατε? Μαρίκα! Αυτή θα τη βγάλουμε μπαλάντα τελά πούμπα! Όχι, δεν τη βγάλω Μαρίκα! Κάτσε εδώ, μην φύγεις, εδώ κάτσε. Εδώ πέρα σας κάλεσα, επειδή είστε δικοί μου άνθρωποι, να δώσουμε μια λύση. Το γεγονός είναι ότι τον τελευταίο καιρό η Μαρίκα είναι σαν ξένη μέσα στο σπίτι. Να φανταστείτε ότι τον τελευταίο μήνα έβαλε μόνο 3 φορές πιντήριο. Ορίστε κατάστασης! Αφήνει το γιο μου να τον εφάνε τα σκουλίκια! Και ο δες που έχει μούτρα και μιλάει κιόλας από πάνω. Που μια ζωή κυρά μου ο κανακάρι σου της έχει ψήσει το ψάρι στα χείλια της. Ό,τι μας λες. Καλά το κατάλαβα την πρώτη στιγμή εγώ. Κάτι το εγκληματικό έχει απάνω αυτό το παιδί. Ορίστε, φωνάζουν και από πάνω. Εμένα ο γιος μου συμπέθερε είχε καν και καν προξενίες και εγώ τον χαράμισα στην κόρη σου. Α, και τι του λυπήστηκαν, τις μπούκλες ή την περιουσία? Χώρια που με αυτή τη μύτη είναι σαν τον Ξηφία. Σας παρακαλώ, μαμά. Ορίστε θράσος, φωνάζουν τα άγρια να φύγουν τα ήμερα. Δεν μου λες, κυρά μου, μήπως νομίζεις ότι με αυτά και με αυτά θα σκεπάσεις τις μπομπές της κόρης σου? Ποιες μπομπές, συμπεθέρα? Συμπεθέρα. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι όταν μια γυναίκα με 3 παιδιά δεν βάζει πλυντήριο, είναι φανερό τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει, μαμά? Φίλο, κατάλαβες, παιδάκι μου? Η γυναίκα σου έχει φίλο Αμάρανθε γκόμενο. Έλα τώρα, καλέ, μα σταμάτα αυτές τις αηδίες. Η Μαρίκα δεν θα μου το έκανε ποτέ αυτό. Γιατί μ' αγαπάει. Κάτι άλλο πρέπει να συμβαίνει. Να σου πω, Αμάρανθε. Σφαλιάρα της έδωσες. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, καλέ μαμά. Σοβαρότατα, ρε. Καλά σου λέει η μάνα σου. Και αυτή πήγε να μου σηκώσει μπαϊράκι, αλλά άρπαξε τις φάπες της και από τότε σούζα η κυρία. Αυτό είναι. Σφαλιάρα θέλει. Έτσι και χτυπήσει ο γιος του την κόρη μου, θα γίνει εδώ μέσα του γράμμου. Γιατί εγώ, ρε, ήμουν έφεδρος ανθρωποκακός στο γράμμο. Βασίλογος ήσουν, ρε! Ποιότι ήσουν, ρε! Κατάει σου! Παράδειγμα, ρε, κορίδα! Άντε, ρε! Κοκκινικό, ρε, τα κόρτα ήσουν! Κορόιδο! Σου δώσαμε μπουμπούκια, ρε! Αν θυμάστε καλά, από την αρχή, όταν είχα δει τα δικαιολογητικά και τους τίτλους σπουδών σας, σας είχα πει να δουλέψετε εδώ. Και εσείς προτιμήσατε να πάτε κάτω για τα επιδόματα. Εκείνη την εποχή είχα μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Τώρα όμως ξεπεράστηκαν. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν δεν έχετε αντίρρηση φυσικά, αν είμαι πάνω στα γραφεία. Βασικά αντίρρηση δεν έχω. Πού θέλετε να πάτε, στο νομικό τμήμα ή στο λογιστήριο? Δεν έχω πρόβλημα, όπου υπάρχει θέση. Δεσποινής Αποστολίδου, να ειδοποιήσετε τη Δεσποινίδα Μαυρομάτη, από την πρώτη του μηνός θα δουλεύει για πάνω. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Μουσική, μουσική, μπαμ, μπουμ, συνέχεια. Λοιπόν, εγώ μόνο άμα πάω φοιτητή στο σουφλί θα ερεμήσω από εδώ μέσα. Μπαμπά, πες του καμιά κουβέντα και θα του πάω στη μούρη. Ποιος νομίζει ότι είναι? Μου φαίνεται ένα παγωτάκι, ένα και ολόκληρο. Σκάσε και συντάξει, εμένα μην μου τη βγαίνεις γιατί σου σπάω το κεφάλι τώρα. Τι λένε, μάθε πρώτα να βγαίνεις τα βούτια και μετά μας το πες άντρας. Τρελή. Άντε, μπράβο. Τι φωνές είναι αυτές, μωρέ? Μέχρι την πλατεία ακουγόσαι. Με έπρεξε η κόρη σου. Σιγιά. Μα ρε, μα κάνει ένα κομμάτι έτσι, θέλει να το φτιάξω. Κάνε, δεν κάνει, και εσύ, μωρέ, γιατί βάζεις τη διαπασόν τη μουσική? Και εσύ, μωρέ, γιατί τις πηγαίνεις κόντρα? Έχετε δίκιο και οι δυο. Σκάστε όμως, σκάστε! Να μάθω ένα παγωτό! Τι είναι τότε το μπλουζάκι, μωρέ? Το πρωί στο έβαλα, μωρέ. Το πρωί, μωρέ, δεν με λυπάσαι, μωρέ. Το πρωί στο έβαλα, μωρέ. Παγωτό το απόγευμα θα φας. Και εσύ, μωρέ. Εσύ! Δεν τους ακούς, δεν τους ακούς, μόνο τους μπήξεις μια φωνή, σηκώσαν τη γειτονιά στο πόδι, βρε. Θα μας φέρουν το 100, μωρέ. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εμένα αυτοί με ξυπνήσανε. Στον κάτω κάτι άλλο σου πω, μ' ακούνε?
Εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς είμαστε να μας πάρει και να μας υπόσει. Έχει δίκιο ο πατέρας ρε μάνα, σπίτι να αυτό έτσι που το κατάβησε. Ναι ρε μαμά, είπαμε να βγεις να διασκεδάσεις λίγο, λες έγινες χειρότερη από την Αλέξη της δυναστείας. Μια εβδομάδα τώρα ξυλωμένο τσιμφορά. Ρε γυναίκα ξέρεις τι λέω, αν κουράζεσαι να βρω εγώ μια δεύτερη δουλειά και να κάτσεις επιτέλους να σε δει το σπίτι. Να με δει το σπίτι, ε. Σωστά. Τόσα χρόνια μωρέ δεν με βλέπει το σπίτι. 20 χρόνια μωρέ. Ποιος σας πλένει εδώ μέσα? Εγώ. Έχω υποχρέωση θα μου πεις. Ποιος μαγειρεύει μωρέ? Εγώ. Έχω υποχρέωση θα μου πεις. Ποιος σας χαμογελάει? Εγώ. Έχω υποχρέωση θα μου πεις. Μα δεν σου λέει κανείς τίποτα, αλλά μόνοι τα λες. 20 χρόνια κάνω ασταμάτητα το ίδιο δρομολόγιο. Του πτέλησε. Και μόλις σταμάτησε αυτό το δρομολόγιο, καταλάβατε ότι υπάρχω, έτσι. Πρώτα ήμουν κάτι σαν αντικείμενο για σας. Κάτι σαν το ψυγείο, σαν το μίξερ, έτσι! Μια καλοκουρδισμένη μηχανή που δούλευα σταμάτητα και αδιαμαρτύρητα. Αυτή η μηχανή χάλασε, μωρέ! Σου χρειάζεται να καλοκαίρι. Χάλασε, τελείωσε! Τα γρανάζια της, μωρέ, δεν πάνε άλλο, σκουριάσανε. Υπάρχει, λοιπόν, το διαζύγιο. Τι λες, καλέ μαμά! Είπες για διαζύγιο. Είναι μια λύση. Και θα πας 20 μέρες διακοπές μόνη σου. Τα πάμε, μάνα, θα τα πάμε. Θέλω να σκεφτώ και να αποφασίσω. Μην εδώ να σκεφτείς. Εμείς θα κάνουμε ισχύα. Μην επιμένεις. Και δεν θα πάμε όλοι μαζί στη Λούτσα. Περιμένει και ο Τάσος με τη γυναίκα του. Τι να τους πω τώρα. Να πάνε να κουραστούν. Μάλιστα και η Μανολάκη, πάει η Μαρίκα, μας έφυγε, πήγε, λέει, διακοπές, αλλά μοναχή της, λέει, κουράστηκε. Δηλαδή, εγώ ρε Μανολάκη δεν κουράζομαι, εγώ δεν δουλεύω εδώ. Θα μου πεις, βέβαια, αυτή δεν είχε μόνο μια δουλειά, είχε 100 δουλειές. Βέβαια, έχει δίκιο εκεί. Και εμείς, Μανολάκη, τα ζητάγαμε όλα στο χέρι. Μαρίκα, φέρε καφέ, Μαρίκα, φέρε τόνα, Μαρίκα, φέρε τάλο, Μαρίκα, φέρε σόβρακα, Μαρίκα, φέρε κάλτσες. Έχει δίκιο, Μανολάκη, δεν έχει δίκιο. Μας άφησε και σκάσαμε. Τώρα άντε βρες τα μόνος τώρα, κυρία Μάρανθε. Καλά σου κάνει. Και από πάνω ιδιοτροπίες. Το να σου ξενίζει, το άλλο να σου βρωμάει. Μάλιστα. Και έχεις και τα κολόπεδα που έχουν μάθει και αυτά στο έτσι. Μαμά φέρε μου αυτό, μαμά φέρε μου τις κάλτσες, μαμά φέρε το παντελόνι μου. Α, τώρα να δούμε. Θα πάω σπίτι, θα σπάω στο ξύλο, θα τσογλάνια. Συμφωνεί, Μαολάκη. Είπες τίποτα. Αμάρανθε! Και έχεις και την κολόγρια να πούμε και σου λέει να πούμε ότι πήγε με άλλον. Έχει φίλο η Μαρίκα. Άσε μα, φίλο η Μαρίκα. Όπου κι ως. Ραμάραθε. Εσύ μιλάς, δε. Εγώ νόμιζα που μιλάω ο Μανολάκης. Το και εγώ πότε εκπαιδεύτηκε. Για να επιβιώσουμε αυτές τις 20 μέρες που θα λείψει η μάνα σας, πρέπει να οργανωθούμε. Δηλαδή, να υπάρχει σύμπνοια, ομοψυχία και αλληλοκατανόηση για να τη βγάλουμε καθαρή. Και δεν μου λες, ρε γέρο, άμα η μαμά δεν γυρίσει ποτέ, τι γίνεται, ε? Ρε φάγα τη γλώσσα σου που δεν θα γυρίσει, στο κάτω-κάτω θα γυρίσει να αλλάξει. Δυο αλλαξές έχει πάρει όλες και όλες. Φέρε, τελειώνει. Αλλά τι στο διάλογο, δεν τελειώνω να θέλω να ποτέ. Σε Καναδές γυλάντζα πέσαμε. Καλά το πλάγι, πού το πας το πιάτο. Σε νεροκίτη, παπά. Ποιο νεροκίτη μάλλον με αυτά είναι πλημμένα. Ρε Αλίτα, τα πλημμένα ξαναπλένεις. Τα πλημμένα, δεν το πρόσεξα.
Όλα τα παιδάκια πήρουν γάμο. Έλα, μπράβο. Να σου κάνει καλό. Να μεγαλώσεις. Μπράβο. Έλα, λοιπόν, πιέστο. Μια και κάτω. Μια και κάτω, ναι. Μια και κάτω. Τι κάνεις εκεί. Μια και κάτω, δεν μου πες. Μα μου έχει αντοχής, να το πιείς σου είπα. Θα σας βάλω άλλο. Δεν έχει άλλο, όχι. Αδύνα. Πώς από εδώ, ρε. Πριν από εδώ ήμουν εκεί. Και τώρα είσαι εδώ, ρε. Απλό. Λοιπόν, δεν το περίμενα να ψωνίσεις και εσύ απλάκι. Γιατί εσύ πώς ψωνίζεις, δηλαδή. Εγώ ψωνίζω γιατί λείπει η Μαρίκα και ψωνίζω. Ναι, εσένα η δική σου γυναίκα είναι εδώ. Είναι εδώ. Αλλά τη βοηθάω που και που βραμάνα. Θέλω να μην μου φύγει όπως έφυγε η δικιά σου. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε φταίς και εσύ που σου φύγε. Μου, η μαμά δεν έφυγε από το σπίτι. Η μαμά αύριο τέτοια ώρα θα είναι εδώ. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη φασίνα. Κατάλαβες. Α, το κούκλα μου να παίξει. Μάκια ο μπαμπάς. Έτσι, πήγε να παίξει κούκλα. Τελικά είναι σπαστικό να εξαπροσάρμοσαι στους γονείς. Πάω να φτιάξω το δωμάτιό μου. Να σου πω, δεν φτιάχνεις το δικό μου γιατί με ψάχνει στην κούραση. Βασιλάκη, Τερέζα, έλα, ελάτε, άντε, θα κρυώσει. Ελάτε να δοκιμάσετε τη σπεσιαλιτέ μου. Ελάτε, ρε παιδιά. Καλά, πού πήγατε. Έτοιμο το φαγητό, μπρος. Εσύ, τι κοιμάσαι. Βασίλη, έλα, μπρος, σήκω. Να φάμε. Άσε με, πάντα, δεν πεινά. Τι δεν πεινά, ρε, και τόσο εγώ κι άμενα μαγείρευα, δηλαδή. Άντε, μπρος, σήκω. Παράτα μου, για να κοιμηθώ. Για κοίτα μια απάθεια που το λέει, σήκα πάνω να δοκιμαστείς τρομάτων. Παιδιά, παιδιά, ακούστε. Πέσανε ξερά, Δύσκολο το επάγγελμα της νοικοκυράς. 5 πιάτα μου κλείνανε και πέσανε ξερά. Μαναράκι μου, ξεσκεπάστηκε κιόλα. Ας σκεπάσω, αν μου κρυώσει, για το κουκλάκι σου μέσα, εκεί. Ανίτα, κοιμάσαι. Αφού κοιμάσαι, πώς μου γκρίζεις τότε. Μπα, σβήσε το φως. Ποιο φως, δεν είναι ένα νέο κάφος. Κάτι φέγγει. Ορίστε. Σούφεξε. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτό το πρόβλημα. Κουράστηκαν τα παιδιά, ρε Μαρίκα, και πέσανε ψόφια. Ή θα ανάξει ασύ τόσο καιρό πώς αντέχεις. Πώς θα καταφέρνεις. Είσαι άξια συζήτηση στη Βουλή. Πιστεύω το φαγητό να σ' αρέσει. Να σου βάλω να δεις. Είναι σαλιγκάρια με μαγιονέζα, γιαουρτάκι, καρότα και κόκκινο πιπέρι. Που τη λέω στη συνταγή ο Μιχάλης ο υδραυλικός. Και εγώ του έδωσα ένα καλό σερβίσιο που έχουμε. Βέβαια δεν σε ρώτησα να με συγχωρείς, αλλά νομίζω πολύ θα έχεις αντίρρηση. Θες άλλο.
πες κάτι να σε ακούσω. Κάνεις πως δεν είσαι εδώ. Θα μου πεις βέβαια, αφού δεν είσαι εδώ, πώς να κάνεις πως είσαι εδώ. Γιατί δεν είσαι εδώ ρε Μαρίκα. Αφού σ' αγαπάμε, όλοι σ' αγαπάμε. Και εγώ σ' αγαπάω. Και τα παιδιά σ' αγαπάνε. Και ο θηρωρός σ' αγαπάει. Και ο συντηρητής του ασανσέρ. Και ο Μανάβης κάθε φορά με ρωτάει. Τι κάνει η Μαρίκα. Και εσύ Μαρίκα, δεν είσαι εδώ. Αχ, Μαρίκα. 20 μέρες και ούτε ένα τηλεφώνημα, Μαρίκα. Δεν ας το συγχωρέσω ποτέ αυτό. Ξημέρωσε. Ξεχάστηκα εδώ πέρα. Το τηλέφωνο. Λες να είναι η Μαρίκα. Μαρίκα, εσύ. Πω, πω. Ξέρεις πόσο καθαρά ακούγεσαι. Λες και είσαι έξω στη βεράντα. Πώς είναι τα παιδιά. Καλά είναι τα παιδιά. Σε περιμένουν. Κι εγώ σε περιμένω. Όλοι γενικώς σε περιμένουμε. Εσύ μας περιμένεις, ρε Μαρίκα. Πήρα να δω τι κάνετε. Πάντως ένα πράγμα θέλω να σου πω. Ότι μας λείπεις. Και εμένα μου λείπετε. Ναι. Σου λείψαμε. Δηλαδή, θα γυρίσεις πάλι σπίτι μας.